κυριότητα. Ναι, Παπαδοπούλου Ελευθερία Ακτινίατρος, πρώην αντιδήμαρχος και υπεύθυνη για το πρόγραμμα διαχείρισης αδεσπότων. Είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα. Και το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει και μια άλλη διάσταση. Και τη διάσταση που βάζω έχει να πει το πώς η νέα δημοτική αρχή διαχειρίστηκε αυτό το πρόγραμμα. Τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών και ήξερε πολύ καλά ότι θα βρεθεί μπροστά και σε ένα ακόμα θέμα πέραν των άλλων που λέγεται διαχείριση των αδέσποτων ζώων, όφιλε να έρθει αν όχι στον υπεύθυνο στις υπηρεσίες και να ενημερωθεί. Αυτό δεν έγινε. Εγώ βλέποντας ότι έρχεται όλο αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή θα βρεθούμε στη σημερινή θέση και έχω εδώ αντίγραφο, έστειλα με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στο Δήμαρχο μεταξύ άλλων και το σημειώνω εδώ ότι πότε θα γίνει η μεταμέληση επιτροπή, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος, διότι κύριε Δήμαρχε υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες με το πρόγραμμα. Εσείς μου απαντήσατε μετά από μια εβδομάδα και μου λέτε εντάξει, θα ορίσουμε, θα γίνει επιτροπή και that's all. Όπως επίσης, όταν ρωτήθηκα από την κυρία Πετροχύλου, η οποία πραγματικά ενδιαφερότανε, αλλά εγκλωβίστηκε σε μερικές καταστάσεις, που θα τις εξηγήσω παρακάτω, όπως και οι συνάδελφοί μου, κάποιοι συνάδελφοί μου, μου είπε τι θα κάνατε εσείς Ελευθερία. Λέω θα κάναμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού όταν θα επιτρεπόταν από τον νόμο, που ο νόμος έλεγε ότι από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι 31/8 του 2014 αναμόρφωση δεν γίνεται. Αυτό θα κάνουμε πολύ απλά. Στο πρόγραμμα συμμετέχω. Συμμετέχω, νομίζω ότι είμαι η πιο παλιά από εδώ που συμμετέχω. Χωρίς προϋποθέσεις κύριε Δήμαρχε. Χωρίς να πω τώρα δεν πληρώνομαι, άρα σταματάω το πρόγραμμα. Όμως, προσπάθησα πριν 1,5 χρόνο με τους συναδέλφους μου και κάναμε και συναντήσεις στο ιατρείο μου και στα τηλέφωνα ότι δεν υπάρχει πιο σωστός νόμιμος τρόπος από την νομική διεκδίκηση. Όλοι οι άλλοι τρόποι. Έλα μωρέ θα τα κάνουμε, έλα ήρθαμε εμείς και θα βρούμε για όλα λύσεις και από ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις εδώ μέσα. Και κύριε Αντιδήμαρχε Οικονομικών, προσπάθησα να ενημερωθώ εάν εγώ είχα δικαίωμα να κόψω τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν ήθελα να επιβαρύνω εγώ το δικό μου λογιστή και δικηγόρο κλπ. Και βεβαίως, πράγμα το οποίο ήταν πάση φανές και λογικό, εγώ δεν έκοψα τιμολόγιο. Σε ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας με τους συναδέλφους τόσα χρόνια, πρέπει 3,5 χρόνια για το να βγουν 5-6 διαταγές πληρωμών και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει ότι κάθε διαταγή πληρωμών με τη γραφειοκρατία ήθελε 150 υπογραφές, έτσι δεν είναι, μέχρι να πληρωθούν. Μου βγήκε η πίστη 3,5 χρόνια πάνω κάτω πέρα δόθε και τους προτείνω νομική διεκδίκηση. Πάρα πολύ απλά. Και εφόσον λοιπόν ο Δήμος έχει την πρόθεση, απορώ γιατί 1,5 χρόνο χάσαμε τώρα με τα πέρα δόθε και ήθε πέρα. Όσον αφορά το κείμενο, πέρα από μια θεωρία και φιλολογία, εγώ διαφωνώ με μερικά πράγματα. Πρώτον και πρώτον δεν κατανοώ. Και όποιος έχει κάνει διοίκηση πρέπει να το γνωρίζει καλά τι σημαίνει γραφειοκρατική νομιμότητα. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Η νομιμότητα είναι μία. Μου θυμίζει δηλαδή τη δημιουργική ασάφεια του Βαρουφάκη. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνω, που δεν λέει τίποτα. Οι συνάδελφοί μου λοιπόν εγκλωβίστηκαν κάποιοι, από κάποιους. Όμως, εδώ υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα που πρέπει να λυθεί με τον πιο νόμιμο τρόπο. Αυτός είναι ο ασφαλής τρόπος. Κανένας άλλος. Γιατί είναι δυνατόν σήμερα
τις εντολές, έτσι δεν είναι, κυρία, των οικονομικών προς τους υπαλλήλους και αυτό το ένταλμα να πάρει το δρόμο της πληρωμής. Εφόσον, κύριε Δήμαρχε, και είχατε ενημερωθεί, γιατί ο σόφρον δήμαρχος δεν ερχόστε να πείτε, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, και πρωτού φτάσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αναλάβετε πρωτοβουλία. Εγώ δεν δέχομαι ούτε κομματικές, επί αυτό που αναφέρει το κείμενο, εγώ δεν είμαι σε κανένα κόμμα, και όχι ότι κάποιος που είναι σε κόμμα πρέπει να τον πυροβολούμε, και οι προσωπικές πάνε ευσήμως μια ομάδα να τις ρίξει πάνω μου. Τι ζήτησα, το νόμιμο. Και έχω ακούσει διάφορα ότι εγώ, επειδή ήμουν αντιδήμαρχος και πληρωνόμενος αντιδήμαρχος διοίκησης με τεράστια θέματα, και τα γνωρίζετε όσοι έχετε περάσει από εδώ μέσα, να έχω και το πρόβλημα, το όλο θέμα αυτό με τον αδεσπότο, να πληρώσω 65.000 ευρώ όταν ήρθα στο Δήμο. Από έτοιμο λόγια που δεν φταίγαμε εμείς, κάποιοι τα είχαν ξεχάσει στο γραφείο τους. Και ρωτώ, ναι, συγγνώμη, για ποιο λόγο λοιπόν αυτό, ποιο σκοπό θα έχει σήμερα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, τι προτείνετε εσείς, κύριε Δήμαρχε, πώς να λυθεί το θέμα. Επειδή ολοκληρώσατε. Ναι, αλλά λοιπόν η πρότασή μου είναι αυτή. Καταλαβαίνω. Λοιπόν,